Πρόεδρε, πώς είστε, τι κάνετε? Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Εύη, γεια σας από Πάτρα. Ποιο είναι το κλίμα το οποίο κυριαρχεί λίγο πριν την μεγάλη παρέλαση εκεί, καρναβαλική της περιοχής? Χαμός. Με μία λέξη, χαμός. Είναι αναπανάληπτο αυτό που γίνεται στη Πάτρα αυτές τις μέρες. Πληρότητα των ξενοδοχείων εδώ και ένα μήνα είναι στο 100%. Πλέον όλος ο κόσμος φιλοξενεί φίλους τους στο Αίγιο και εκτός Πατρών, ναι. Και μία ώρα εκτός από Πάτρα είναι πλέον η πληρότητα 70-80% στα ξενοδοχεία. Είναι ένας ξέφρενος ρυθμός όπως ήταν παλιά, αλλά λόγω του κορονοϊού φέτος έχει πάρα πολύ κέφι, ο κόσμος βγαίνει έξω. Τα πιτσιρίκια την Κυριακή στο καραβάλι των μικρών ήταν 15.000 πιτσιρίκια και τώρα είναι πάνω από 60.000 αυτοί που θα βγουν οι καρναβαλιστές. Κριτικοί συμμετέχουν στο καρναβάλι. Βεβαίως. Εμείς κάναμε το μεγάλο μας αποκριάτικο χορό την Παρασκευή με πολύ μεγάλη επιτυχία. Οργανωπαίχτες από Κρήτη, το Χαμογιώργη, Χαμογιωργάκη και το Σελιγκά, με συγκροτήματα, με σοκολάτες. Έφερε και μία έτσι, το σιγαροπόλεμο που γίνεται όλες αυτές τις μέρες είναι αναπανάληπτος. Περάσαμε φοβερά και το ευχαριστηθήκαν οι κριτικοί και οι φίλοι μας. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά και όλοι τώρα οι συλλόγοι κάνουν τους αποκριάτικους χορούς και είναι αυτό το τριήμερο είναι. Οπότε, το αποκορύφωμα. Αυτό που ρώτησα και είπα στους φοιτητές πάνω εκεί, τους κριτικούς φοιτητές της Ξάνθης, ότι δεν θα κατέβετε, δεν θα εκμεταλλευτείτε το τρίμηνο να κατέβετε προς Κρήτη, θα παραμείνετε εκεί στις περιοχές σας. Και πώς να φύγει κάποιος από Πάτρα, ε? Όχι. Όχι. Και υπάρχει συναγερμός σε όλους τους φορείς και στην αστυνομία. Προσπαθούν να βρουν λύσεις για να κουμαντάρουν όλο αυτό τον κόσμο που περιμένουν να έρθει. Θα είναι πολύ δύσκολα, αλλά πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα. Κύριε Τσιμπλοστεφανάκη, φαντάζομαι και βλέποντας και τις φωτογραφίες ότι ο Σύλλογος συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις. Τι άλλο προγραμματίζεται για το επόμενο χρονικό διάστημα? Πλέον θα έχουμε τώρα τον επόμενο μήνα θα κάνουν οι φοιτητές το γκλέντι τους και μετά το Μάιο που είναι η μάχη της Κρήτης και οι εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης. Και συνεχίζονται τα χορευτικά μας κάθε Σαββατοκύριακο, δωρεάν σε όλο τον κόσμο, στους φέλους και στα μέλη της Πάτρας. Τι να ευχηθούμε, να τα ξαναπούμε σύντομα, Πρόεδρε. Βεβαίως, σας βεβαίως, ευχαριστούμε πολύ. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και καλές εκπομπές. Χαιρετισμούς εκεί στους κριτικούς περιοχής.